Ικανοποίηση και πανηγυρισμοί στο άκουσμα της απόφασης έξω από δικαστήριο της Ινδίας. Τέσσερις άνδρες καταδικάστηκαν σε θάνατο για το βιασμό και τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας. Δεκάδες πολίτες φώναζαν «Θέλουμε δικαιοσύνη» και «Ξύπνα Ινδία». Ζητούσαν την παραδειγματική τιμωρία πολλών ακόμη κατηγορουμένων για περιπτώσεις βιασμών. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς κερνούσαν γλυκά. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους απλούς ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, που βγήκαν στους δρόμους μετά το βιασμό. Τους κερνάω γλυκά. Η αλήθεια θριάμβευσε πάνω στο κακό. Πρόκειται για θρίαμβο της δικαιοσύνης, θρίαμβο για τους απλούς ανθρώπους, θρίαμβο για την κοπέλα που δολοφονήθηκε, δηλώνει μια φοιτήτρια. Ο δικαστής χαρακτήρισε το έγκλημα ιδιαζόντος ιδεχθές και ζήτησε τον απαγχωνισμό των κατηγορουμένων. Πολιτικά στελέχη και ακτιβιστές χαιρέτησαν τη δικαστική απόφαση, κάνοντας λόγο για απονομή δικαιοσύνης. Τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνει η ετοιμιγορία. Θα έπρεπε να δημιουργήσει δυνατότητες για τον καθένα που βιώνει εμπειρίες σεξουαλικής βίας στη χώρα. Το πώς θα απονεμηθεί τώρα η δικαιοσύνη σε όλους πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημα, λέει εκπρόσωπος Ένωσης Γυναικών. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να ασκήσουν έφεση. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση θα καθυστερήσει να τελεσιδικήσει, καθώς πρέπει να εκδικαστεί αρχικά σε εφετείο και στη συνέχεια στο ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας.